μία. Τώρα έρχεται ο Ηλίας Χατζηδιάρης, θα κάνουμε μία κίνηση ακόμη στις εκλογές. Για να δούμε, ναι. Μας στον αέρα, για πάμε. Πάμε στο Μιχάλη τον Τεσάρι. Δελάνης. Βεβαίως, να δούμε εδώ αν θελήσει να κάνει κάποια. Συνάδελφοι, αν θέλετε, ανοίξτε, σας παρακαλώ, τα πλάνα να έχουμε όλοι εδώ. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηδιάρη, αν θέλει να μας κάνει κάποια δήλωση. Ναι. Συγχωρέστε μας, είμαστε στον αέρα, οπότε καταλαβαίνετε ναι, ναι. Είναι δύσκολο για όλους. Βεβαίως. Κύριε Χατζηδιάρη, είμαστε στον αέρα. Αν θέλετε, μία δήλωση πρώτη νύχτα του κ. Μηχαδολιάκου. Γιώργο, δώστε μας ένα λεπτάκι. Φυλακές Κορυδαλλού τώρα. Συνάδελφοι. Ας οργανωθούμε. Να μας βοηθήσετε για μας. Εντάξει, Μιχάλη. Λοιπόν, ναι, κύριε Χατζηδιάρη. Ένα σχόλιο. Οι προφυλακίσεις είναι άδικες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως επιβαρυντικό στοιχείο για τον αρχηγό και τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Είμαστε μάρτυρες του μεγαλύτερου πολιτικού εγκλήματος στα νεότερα ελληνικά χρονικά. Αντί να είναι στη φυλακή οι κλέφτες, οι απατεώνες με τις offshore εταιρείες και τα σκάνδαλα, οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος, παραμένουν μέσα στη Βουλή και οδηγούνται στον Κορυδαλό άνθρωποι που μοναδικό τους έγκλημα είναι πως είπαν την αλήθεια. Απέτησαν πολιτική κάθαρση, διεκδίκησαν μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Κύριε Χατζηδιάρη, είναι πολύ σημαντικές οι κατηγορίες τις οποίες έχουν προσάψει. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, έκανε τη δήλωσή του ο κύριος Χατζηδιάρης και κατευθύνεται προφανώς για να συναντήσει τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον κύριο Λαγό και τους υπολείπους της Χρυσής. Αν πηγαίνει προς τα εκεί, απλά να πούμε ότι είναι λάθος η κατεύθυνση που έχει, Γιώργο. Άρα θα ξανάρθει προς εσάς, μάλιστα. Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα εδώ από τις φυλακές του Κορυδαλλού και το μόνο που από μένα δούμε είναι τι ώρα θα έρθει ο κύριος Παπάς, ο οποίος θα κλείσει και τον πρώτο κύκλο των ατόμων οι οποίοι θα συλληφθούν.